Να καλωσορίσω εδώ στα κεντρικά στούντιο τη Λέω Ναυτεμπορική των Περισσό τον κύριο Παναγιώτη Δάδη, τον πρόεδρο των Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελλάδο. Αγαπητέ Παναγιώτη, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Καλώ σας δείκα. Καλό χειμώνα να πω. Πε ότι θε, λε ή καλό από καλό καιρό, για να μην του πιάνει τώρα που έρχονται από τι διακοπέ και σου λένε τι μου λε, ή καλή σεζόν τώρα. Έχουμε... Καλή, σεζόν. καλή σεζόν. Λοιπόν, δεν έχει φύγει. Όχι. Καλά, εσύ άνθρωπο των αγορών δεν μπορεί να φύγει τώρα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Wyoming, αυτό το φοβερό και τρομερό θέρετρο που λέμε εδώ και μέρε στο Jackson Hall, όπου θα συναντηθούν τώρα από σήμερα οι κεντρικοί ναι. τραπεζίτε. Μάλλον οι τραπεζίτε, τον είπαμε, τον κεντρικό Πάουελ. Mm. Θα έχει πάει και η κυρία Λαγκάρτ. Τι περιμένουμε από okay, περιμένουμε σήμα καπνού. Περιμένουμε σήμα καπνού από την ομιλία του Πάουελ την Παρασκευή. Ναι. Να και η Λαγκάρτ θα μιλήσει. Ε. Και η Λαγκάρτ. Ωραία, για πε. Θέλουμε επιβεβαίωση ότι θα γίνει μείωση επιτοκίων mm. και αν είναι δυνατόν να είναι 50 μονάδε βάση. Α, Όχι 25 μονάδες. Όχι 25, 25 έχει προεξοφληθεί. Άλλωστε και χθε τα μήνου τη ΦΕΤΕ, το είπανε σαφέστατα ότι. Ναι. Είχαμε δει τη 1η Αυγούστου συνεδρίαση. Τα... Ναι. Είναι υποστηρικτικά τα στοιχεία ναι. του πληθωρισμού, άρα θα γίνει μείωση επιτοκίων. Mm -hmm. Αυτό για να ανατραπεί ε, τι, μπορεί να... τι μπορεί να προκύψει, Για να ανατραπεί αυτή η απόφαση, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ άσχημο πάλι για τι θέσει εργασία στην Αμερική ή γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά θα πρέπει να Οι mm. θέσει εργασία στην Αμερική έγινε μια αναθεώρηση χθε. Mm. 800 κάτι χιλιάδων θέσεων κάτω. Ναι. Που σημαίνει ότι η Αμερικάνικη οικονομία έχει πρόβλημα. Ναι. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω πώ έγινε τέτοια αναθεώρηση πτωτική. Ναι. Ε, που είναι, είναι τεράστιο το νούμερο για τα Αμερικάνικα δεδομένα. Αυτό πώς μπορεί να το συνδυάσουμε, ότι υπάρχει θέμα στην πώληση των ε, Αμερικανικών προϊόντων. Αυτό υπάρχει θέμα με τον τζίρο που κάνουν. Ε. Τον τζίρο, ναι. Ότι έχουν κάνει απολύσει. Και δεν κάνουν προσλήψει όπω κάναμε. Δεν καταναλώνει ο Αμερικανό πολίτη, ο οποίο είναι και αυτό φορτωμένο Ως... με χρέη φορτωμένος και δάνεια. Με πάρα πολύ φορτωμένο. Περισσότερο φορτωμένο από τον Έλληνα. Προφανώ. Ε, θεωρώ εκεί ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα με τα επιτόκια, η οικονομία μπορεί να τη δούμε δύο-τρία τρίμηνα σε ύφεση. Mm. Ήταν τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή θυμίζω ότι οι νέε θέσει εργασία κάθε μήνα είναι κάτω από 50-200.000. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει 800.000 μείον από τι εκτιμήσει ναι. που είχαν γίνει. Ε... αυτό δηλαδή τώρα είναι βούτυρο στο ψωμί βέβαια τη Fed. Γι' αυτό και χθε η Wall Street έκλεισαν οδικά, έτσι. Και βέβαια των αγορών, α πούμε, οι οποίοι ναι, θέλουν... Βλέπουνε, θέλουνε μείωση επιτοκίων και δοσκοπικά ότι θα κάνουν ναι. Πιστεύει τρα... ναι. ναι. Πιστεύεις ότι τους έχει ενοχλήσει αυτή η ανακοίνωση της Κάμαλα χάρη πλέον είναι και επίσημα με το χρήσμα των δημοκρατικών ότι αν γίνει πρόεδρος των ΙΠΑ θα αυξήσει εκ νέου το φόρο στα εταιρικά και το 28 από 21 που το είχε πάει ο Τραμπ. Νομίζω ότι. Εντάξει, νομίζω ότι η Wall Street είναι σαφέστατα με του Ρεπουμπλικάνου. Mm. Θέλουν και άλλε φορολογικέ Το είχαν <συστά> αποδείξει και στη θητεία του Τράμπα, α ναι. Που ήταν οι καλύτεροι του. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα και τα φορολογικά δεν γίνονται. Γιατί το χρέο τη Αμερική είναι τεράστιο. Έχει φτάσει τα 33-34 τρίλιον. Σωστά. Οπότε, τα τρισεκατομμύρια, κυρίε και κύριοι. Τρισεκατομμύρια. Καταλάβετε τι λέει ο κύριο Δάντη. Οπότε τα τοκοχρεολήσια είναι ασύλληπτα. Επομένω, χρειάζεται μείωση επιτοκίων για να μην είναι μεγάλα τα τοχολογήσα, όσο είναι δυνατόν. Και μια άλλη λύση είναι να έχει ή να κάνουν καινούριε εκδόσει ομολόγων που σήμερα θα αυξηθεί πάλι το χρέο, αλλά δεν γίνεται, ή αύξηση φορολογία. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να μειώσει το χρέο. Χθεσινή είδηση από την Κίνα. Ξαφνικά ξεκινά ελέγχου για την εισαγωγή γαλακτομικών από την Ευρώπη. Τώρα αυτό είναι τα προεόρτια των δασμών που ετοιμάζεται. Ναι, ναι, ναι. Ε? τώρα αυτό σαν είδηση. Δηλαδή, τώρα και οι Κινέζοι και σκληραίνουν το παιχνίδι. Ε, Επίση η Κίνα ε, είδε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να βάλει δασμού στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βέβαια. Ε, νομίζω είναι 33-36%. Σωστά. Είναι πολύ Σωστά. υψηλό το νούμερο. Ε, και θα αρχίσει ένα εμπορικό πόλεμο. Τώρα είναι δικαιολογημένο. Ναι. Θα περάσουμε και σε νομισματικό πόλεμο μετά στη συνέχεια. Ναι. Με την bye, bye, παγκοσμιοποίηση δηλαδή Παναγιώτη. Έτσι. Αυτό το οποίο λέγαμε, α πούμε, ότι. Εντάξει. Η προηγούμενη δεκαετία που η παγκοσμιοποίηση ήταν, α πούμε. Το... Εδώ... Αυτό θα μπορούσαν να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ ότι θα μειωθεί το βιωτικό επίπεδο παντού. Σωστά. Είναι σαφέ, σαφέστατο αυτό. Σωστά. Θα κρυβαίνει συνέχεια η ζωή. Θα κρυβαίνει η ζωή συνέχεια. Το κόστο ζωή. Δηλαδή, με... αν, αν ας πούμε μια εταιρεία, το πούμε απλά, αν μια εταιρεία έχει για ένα προϊόν, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, και είναι στην Κίνα, που είναι φθηνά τα εργατικά. Ναι. Και γίνεται μια εισαγωγή. Και αυτό μεταφερθεί το εργοστάσιο στι ΗΠΑ ή στην Ευρώπη, που είναι ακριβά τα εργατικά, δύο-τρει φορέ πάνω τουλάχιστον. Είναι φανερό ότι το ψυγείο μετά από 300-400 ευρώ θα κάνει 1000 ευρώ. Ναι, ναι. Σωστά. Οπότε, ναι, ποιο μπορεί αυτό να το αγοράσει όταν κοιμηθεί και μιλάω πλέον για την Ελλάδα. Νομίζω δεν ξέρω αν άκουσα την είδηση. Από χθε γίναμε η χειρότερη χώρα στην Ευρωζώνη με το χαμηλότερο μισθό. Περάσαμε τη Βουλγαρία πλέον. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λέγαμε μέχρι χθε, λέγαμε ζούμε με μισθό Βουλγαρία και κόστο ζωή Σουηδία. Τώρα πλέον είμαστε πρωταθλητέ, ζούμε με μισθό Ελλάδα τη ζωή που κάνει ο Σουηδό. Ναι, ναι. ναι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εδώ και με τι ανατιμήσει των αγαθών. Ναι. Ε, Εκεί φταίει και ο υπερτουρισμό επίση. Για πε, για εξήγησέ το μα. Ε, να πάρουμε ένα πρώτο παράδειγμα. Στα νησιά που το έχουν δει όλοι, εάν, ε, οι τουρίστε που πηγαίνουν εκεί είναι υψηλότερο εισοδήματο από του ε, ντόπιου τουρίστε. Έχουν τη δυνατότητα να, το πορτοφόλι να πληρώσουν πιο ακριβά okay. το φαγητό, ναι. τον ύπνο, τη διασκέδαση. Οπότε τραβάνε τιμέ όλε προ τα πάνω. Ναι, Πώς. αλλά ένα μαγαζί όμω δεν μπορεί κάθε μέρα να έχει βαθύ πλούτο στο τραπέζι του. Του, δεν του λείπει ο μέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίο πλέον δεν φέτο επισκέφθηκε τα νησιά. Νομίζω, νομίζω, ότι του λείπει στο βαθμό τη κατανάλωση. Γιατί ο, ο ξένο δεν καταναλώνει πολύ, αλλά τα λίγα που καταναλώνει mm. ε, με ψηλότερε τιμέ καλύπτουν ουσιαστικά την κερδοφορία που θέλει το μαγάζι. Μάλιστα. Σωστά. Βγάζει περισσότερα σε, σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε μικρό χρονικό διάστημα ακριβώ. Και καλύπτει τον το τζίρο που θέλει ας πούμε, να παρακολουθεί. Γι' αυτό και οι έχουν στραφεί σε άλλα μέρη και όχι στα ναι. νησιά. Πιστεύει ότι ο υπερτουρισμό, μια και το αναφέρει, είναι το μεγάλο θέμα που πρέπει να δει η κυβέρνηση τώρα το επόμενο διάστημα, νομίζω, Γιατί. Νομίζω το δεύτερο μεγάλο το θέμα. Το δεύτερο. Ε? Το πρώτο είναι το κλίμα. Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρία. Ναι. Θα πρέπει να γίνει σωστή εκμετάλλευση πλέον που δεν υπάρχει των, υδάτικων, των υδάτινων πόρων. Διότι αυτό το κλίμα που ήρθε. που βιώνουμε τώρα το καλοκαίρι, νομίζω ότι ήρθε για να μείνει. Υπάρχουν φωνέ παγκοσμίω από ειδικού που το αναφέρουν. σε μια πρόχειρη έτσι έρευνα που έκανα. Είδα ότι σε όλες τις ε, χώρες, κυρίως αυτές που είναι με πιο θερμά κλίματο όπως mm. είναι η Μεσόγειος, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Και χθε είχαμε λέει την πρώτη δροσερή μέρα μετά από 46 μέρε ημερολογιακέ που διαρκεί αυτό ο καύσωνα από τι 4 Ιουλίου. Το οποίο δεν ξανά συναντήσει κανένα. Δηλαδή ο... okay. Τέτοια διάρκεια. Αυτό μα έχει τσακίσει τώρα, η διάρκεια. Η διάρκεια στεγνώνει το έδαφο. Αυτό ακριβώ. Τραβάει με Όλα τα υδάτινα αποθέματα στο έδαφος εξατμίζονται. Mm -hmm. Υπάρχει τέλος του και θα υπάρχει πρόβλημα να το δούμε φέτος στη γεωργική παραγωγή. Αυτό είναι, αυτό θα είναι. Με τι υποδομέ τώρα, με τον τουρισμό, μια και πιάσαμε τον τουρισμό, θα ξαναπάμε πάλι στα διεθνή θέματα. Πώ το βλέπει. Δεν έχουμε υποδομέ στα νησιά. Να. Δηλαδή, οι υποδομέ είναι, κοιτάξτε, οι υποδομέ στα νησιά, γενικά στη χώρα, είναι για 20 εκατομμύρια τουρίστε, 25. Μπράβο. Δεν είναι για και 35. Για δύο μήνε τώρα, αν τώρα πούμε ότι θέλουμε και αύξηση να. Για δύο μήνε, ναι. Ε, η μεγαλύτερη τουριστική περίοδο. Δεν είναι για 35 εκατομμύρια, 40. Ναι, φέτο πάμε για 35 εκατομμύρια, από 33,5 πέρυσι. Είναι Αυτό που λες. αυτό είναι το φοβερό. Γιατί φέτο μα λένε ότι ακόμη και ο Νοέμβριο θα έχει, έχει κρατήσει. Δηλαδή, πάμε για μεγάλη διάρκεια τουριστική περίοδο. Ε, Δεν λέω αλλά... για Αθήνα που θα... και γιορτέ Χριστούγεννα θα βλέπουμε ξένου εδώ μα πέρα. Αν το κλίμα εξακολουθήσει και είναι σύμμαχο των του, του, τουριστών, δηλαδή κάνει ζέστη ναι. με λίγα λόγια, ε, εννοείται ότι θα έχουμε περισσότερο τουρισμό. Αλλά ναι. μην ξέραμε ότι οι τουρίστε καταλούν περισσότερε. Περισσότερο νερό. Σουστά. Περισσότερο ρεύμα. Σουστά. Αυτό θέλει υποδομέ και θέλει και φτηνή ναι. ενέργεια, φτηνό νερό. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι το άκουσε φέτο ότι το νέο μοντέλο είναι η χρέωση στο air conditioning. Αρκετοί πλέον, πέρα από την τιμή του δωματίου, χρεώνουν και το air, yeah, air, air conditioning. Condition, ναι. Άλλο σου βάζει λέει 7 ευρώ την ώρα. Ας πούμε. Έχουν βάλει και μέτρηση για air conditioning. Τι άλλο θα δούμε. Πάμε εκ νέου στα διεθνή και να σε ρωτήσω τώρα για το χρυσό, ο οποίο έχει κάνει 30. Ε, ιστορικά υψηλά. Το χθεσινό ήταν το τελευταίο. 2.556 ναι. δολάρια Τα 3.000 θα θεωρούν. Γιατί συμβαίνει εδώ, αυτό. Τώρα? Εδώ, έχουμε ένα παράδοξο. Ναι. Ο χρυσό ανεβαίνει ξεκάθαρα γιατί οι κεντρικέ τράπεζε, με πρώτη και καλύτερη την Κίνα, τη Γερμανία και την Τουρκία, αγοράζουν χρυσό. Μάλιστα. Λοιπόν, οι κεντρικέ τράπεζε για να αγοράζουν συστηματικά χρυσό δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο. Προφανώ. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Πέρυσι, πρόπερι, θα έλεγα, αγοράζανε χρυσό λίγο-λίγο-λίγο. Λοιπόν, κάτι φοβούνται. Ναι ή είναι κάτι που του ανησυχεί. Ναι. Ε, θεωρώ ότι το ένα έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά. Ναι, γιατί δεν εκτονώνεται η κατάσταση ούτε στη Ρωσία με την Ουκρανία. Χθε για πρώτη φορά παραδέχθηκε η Ουκρανία ότι με αμερικανικά. Με Αμερικανικού πυράβλου μπήκε στο Κούρσκ και δεν βλέπω και στη Μέση Ανατολή αυτό που λένε θα υπάρξει και χειρία. Ποια και χειρία, εδώ χειροτερεύει. Νομίζω ότι ο λόγο είναι τα γεωπολιτικά λοιπόν ναι. για το χρυσό. Ο δεύτερο λόγο έχει σχέση να κάνει με το μα χρήματο που κάνουν οι κεντρικέ τράπεζε από την πανδημία και μετά που ήταν εξωφρενικό. Mm. Γι' αυτό και είδαμε του ολογισμού να πηγαίνουν δύο και τρει φορέ πάνω, των κεντρικών τραπεζών εννοώ. Άρα η αξία του χρήματο μειώνεται, πληθωρίζεται εκείνο το χρήμα που υπάρχει. Συνεπώ το αντίθετο σε αυτό είναι μόνο χρυσό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σωστά. Συνεπώ ναι, να το κάνουν αυτό τώρα οι κεντρικέ τράπεζε και ειδικά και στην Ανατολική Ασία. Δηλαδή, η Ινδία λέ, αγοράζει, Κίνα, ναι, ναι, λέει αγοράζει, η Κίνα. Εντάξει, δεν λέω για την Τουρκία που είναι παραδοσιακό αγορά, αλλά γενικά όλε οι κεντρικέ τράπεζε αυτό πολύ σωστά που μα λε. Συνεπώ λέει τα 3.000 δολάρια η Ουγγιά που βάζουν ω στόχο. Δεν είναι πετέρ, Το περιμένα βέβαια πιο αργά, αλλά εδώ έχει έρθει, δεν είναι τελείω ο άδου σα. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι θα γίνει θα, θα, και θα περάσει τα 3.000 δολάρια. Ναι. Πετρέλαιο και δολάριο, τι γίνεται τώρα, τι, τι λοιπόν, μπορεί να κάνουμε; Τώρα στο πετρέλαιο. Ναι. Ε, θα έπρεπε το πετρέλαιο με βάση τα γεωπολιτικά να είναι κοντά στα 85-90 δολάρια το βαρέλι. Ναι, ναι. Σήμερα να σας πω κυρίες και κύριοι με βάση αυτό που λέει ο κύριος Δάντης, το αργό πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, είναι στα 71,83 δολάρια το βαρέλι και το μπρένδι είναι στα 76,06. Λοιπόν, το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει προφανώς γιατί εκτιμούν οι traders ότι θα υπάρχει μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο. Μάλιστα. Μίωση Άρα η της... καθίζηση τη αγοραστική δαπάνη παγκοσμίω. Ακριβώ. Δεν αγοράζονται προϊόντα, να το λέμε απλά στον κόσμο. Να. Δεν Ακριβώς. αγοράζω άλλου προϊόντα. Αυξημένη οικονομική δραστηριότητα σημαίνει αυξημένη κατανάλωση πετρελαίου Σωστά. και το, και το ανάποδο. Σωστά. Άρα εκτιμούν ότι θα είναι μειωμένη οικονομική δραστηριότητα τουλάχιστον στο επόμενο εξάμηνο Ναι. Σωστά. Ε, τώρα, το δολάριο εκτιμά ότι προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφο. Γιατί βλέπουμε τώρα το δολάριο να ανεβαίνει πάλι Θεωρούν ότι θα γίνουν επιθετικέ μειώσει επιτοκίων από την Federal Reserve. Τη Fed, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να κάνουν speculation. Α, γι' αυτό και βλέπουμε με... αυτή τη, ναι. την κίνηση στο Forex. Ε. Ναι, ακριβώ. Τεχνικά τώρα το 1,12 με 1,14 είναι ένα σημείο δύσκολο mm -hmm. για, για την ισοτιμία ευρω-δολαρίου. Που θα πρέπει να γίνει κάτι. Και έχει Παναγιώτη, το... Πια είπε για. 1,12 με 1,14. Ναι. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση, α το πούμε τεχνικά. Ναι. <laughs> τώρα που μιλάμε πάλι, να πω ότι το ευρω-δολάριο είναι στο 1,1147 αυτή την ώρα. Για να το περάσει εκεί θα ζοριστεί. Ναι. Αφήνουμε του Αμερικανού και τη διεθνή εικόνα και πάμε στην Ευρώπη. 12 Σεπτεμβρίου έρχονται μετά τι διακοπέ οι Ευρωπαίοι τραπεζίτε και είναι η πρώτη συνεδρίαση τη ΕΚΟΤΟΥ για τη νέα σεζόν. Εκεί βλέπει δεύτερη μείωση επί το του ευρώ. Ναι. 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 Yeah. Αλλά 25 μονάδε. 25, 25 μονάδε βάσει. Mm. Ναι. Ναι. Ναι, στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την Αμερική. Ναι. Οι οικονομίε δεν πάνε καλά. Στην Ευρώπη το βλέπουμε το χαρακτηριστικά. Στη Γερμανία. Ναι, για πε μα η οποία είναι η απομηχανή της Ευρώπης. Η Γερμανία ουσιαστικά από την ώρα που κόπηκε η φθηνή έω τσάμπα ενέργεια από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έπαθε βέρτικο. Έπαθε βέρτικο. Δεν είχαν προγραμματίσει απολύτω τίποτα για να μην λέμε ότι είναι οργανωτική και προβλέπουν. Και γερμανία. μιλάνε για καταθλιπτικούς Γερμανούς. Ποιο το περίμενε αυτή η χώρα με αυτή την πειθαρχία και το ιστορικό παρελθόν να μιλάνε ναι. για κατάθλιψη στη Γερμανία, έτσι. Ναι. Να πούμε και ότι οι συντάξει στη Γερμανία είναι λίγο μεγαλύτερε από τι ελληνικέ. Σοβαρά. Ναι. Δεν υπάρχουν συντάξει 3.000 ευρώ όπω νομίζει ο κόσμο. Ναι, ναι. Ε, οι Γερμανοί πιάστηκαν στον ύπνο, δεν είχαν προγραμματίσει τίποτα σε σχέση με την ενέργεια. Ε, δηλαδή είναι εγκλήματα αυτά που έχουν γίνει επί Μέρκελ, έτσι. Δηλαδή το γεγονό ότι αφήσανε τη χώρα. Αφήσαν τη χώρα, ενώ χείρο του ουσιαστικά. Χείρο, ναι, ναι. ναι. Και, τώρα πάλι... και είπα για τη Μέρκελ, συγγνώμη, ότι ετοιμάζεται τώρα να βγει και η βιογραφία τη. Ετοιμάζει. Θα ξέρουμε τώρα ποιο εκδοτικό 20 τώρα μέσα Σεπτέμβριο. Είναι και πολλά θα πρέπει να γράψει η Είναι κόσμο. και πολλά, είναι και πολλά. Ναι, ναι, σωστά. <laughs> λοιπόν, με την Γερμανία ασθενή, δύσκολα η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει. Ναι. Η Γαλλία έχει τεράστιο χρέο, έχει εσωτερικά προβλήματα. Η Γαλλία έχει τώρα τους Ολυμπιακούς, σκέπασε λίγο τα προβλήματα, αλλά τώρα πλέον ξανά αρχίζει το πρόβλημα. Ε. Αρχίζει το πρόβλημα και έχουν και πολιτικά προβλήματα, ναι. όπως και παντού στην Ευρώπη έχουν πολιτικά προβλή ναι. Ε... Από τον Τράγκη τι θα περιμένουμε. Περιμένουμε αυτή την περιβόητη περίφημη ομιλία που πρέπει να κάνει για το πού πρέπει να πάει η Ευρώπη σαν οικονομία η επόμενη μέρα. Πιστεύεις μπορεί ο Σούπερ Μάριο να δώσει έτσι μια κατεύθυνση. Είναι ναι μπορεί, μπορεί, μπορεί είναι γνώστης της οικονομίας πολύ καλός. Ναι. Είχε μια πολύ καλή θητεία. Έχει ε, σώσει και το ευρώ, μην το ξεχνάμε Εννοείται, με ναι. το whatever it takes. Έτσι. Το 12 νομίζω το είχε σώσει το ευρώ. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι ένα άνθρωπο από του λίγου που έχουν μείνει στην Ευρώπη που έχει τα προσώπητα. Θα έπρεπε πιστεύω να αξιοποιηθεί ναι, στα δι... υψηλότερα. Λε να τον ετοιμάζουν ή ακόμη είναι νωρί. Είναι και θέμα με την Ursula von der Τι θα γίνει και αυτή η ιστορία τώρα του δικαστηρίου που έχει, γιατί τον Νοέμβρη γίνει η απόφαση επίσημη για τα εμβόλια με και τα Τότε λοιπά. που είχε γίνει, ναι. Αλλά ναι, ο Ντράγκη νομίζω τώρα δεν έχει τέτοια πολυτέλεια να τον έχει εκτό α πούμε αποφάσεων. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. Πάμε λίγο στα δικά μας στην ελληνική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα εγκαινιάσει την φετινή έκθεση. Τιμόμενη χώρα με την ευκαιρία είναι η Γερμανία. Απλώς επειδή είναι η Γερμανία είναι όλα έτοιμα από το Μάιο να ξέρεις. Δεν υπάρχουν τίποτα. Όλα είναι έτοιμα περίπτερα κτλ. Πώ τα βλέπει τα πράγματα, Εγώ να σου ρωτήσω καταρχά, ε, φαίνεται ότι η κυβέρνηση πάει μέρα-μέρα. Δηλαδή, έχει χάσει έτσι ένα αφήγημα ε, να δώσει κάποιου στόχου. Είναι, είναι, το πέμπτο έτο τη κυβέρνηση που τα σημάδια κόπωση είναι εμφανεί από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο. Κοιτάξτε, η έλλειψη αντιπολίτευση. Mm. αυτό λε είναι εδώ. Ε, ναι, εννοώ αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να πάρει την κυβέρνηση. Να κυβερνήσει... ένα. Ναι. Αντιπολίτευση τύπου τα παλιά χρόνια πασόκτρινα Δημοκρατία. Κατάλαβα, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή αφή. να γινόταν εκλογέ αύριο και να πούμε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Να ξέρει ναι. ότι αν γίνουν ναι. ένα-δύο ανάποδα, είναι ότι πολύ είναι... πιθανό είναι... να χάσει ναι. τι εκλογέ. Αυτό δεν το βλέπουμε τώρα ακόμα. Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Αυτό, αυτό έχει λειτουργήσει αρνητικά απόλυτα. Mm. Γιατί υπήρχε χαλάρωση. Άρα έχει κοιμήσει. Δηλαδή αυτό κοιμίζει την κυβέρνηση, <coughs> την ε, έχει σε αδράνεια. Ε? Είναι σε απόλυτη αδράνεια. Δηλαδή, όταν δεν είσαι στη Τσίτα τώρα και λε, εντάξει, και τι έγινε. Από ποιον απειλούμε. Δεν απειλούμε από κάποιον. Βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, όπω τη φωτιά που ξέφυγε ναι, ναι, αυτό... και έκανε βόλτε. Όπω έκανε πολύ άσχημο και εντύπωση και η φράση του Πρωθυπουργού ότι ευτυχώ λίγοι ε, ουσιαστικά επηρεάστηκαν από τη φωτιά. Εντάξει. Αυτό δεν το λε και μόνο ότι ένα νεκρό. Αυτή την ε, γυναίκα, την Ατάσα, που έχασε στα 60 κατά... της τώρα χρόνια ε, τη ζωή τη. Η απώλεια ζωής, οι εκτόσει απώλειες σε σπίτια. Ναι. Τα οποία δεν ξαναχτίζονται. Είναι πολύ δύσκολο. Το κατά λέω, Παράγειο, Τώρα μέσα και άνω των 55-60, και βιολογικά. τι θα ξεκινήσει η ιστορία, ή να μαζέψει λεφτά να πάρει σπίτι. Αυτά τώρα δεν γίνονται. Μετά η καταστροφή του περιβάλλοντο στην ναι. Αττική, που ζει ο μισό πληθυσμό και παράγεται λίγο παραπάνω από το μισό ΑΕΠ. Σωστά. Ε, είναι τραγική. Ναι. Δηλαδή πρέπει να προσεχθεί να γίνει αναδάσωση. Γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά στρέμματα και αυτό μειώνει ουσιαστικά και την αξία, mm -hmm. να το πω σε εισαγωγικά, λίγο mm -hmm. έτσι, καιροσκοπικά τη πρωτεύουσα και των καταλήμματων στην πρωτεύουσα και του τουρισμού, έτσι. Σωστά. Πάντω και μόνο ότι οι συμπολίτε μα είδαν φωτιά και στο Χαλάνδρυ και στα Βρυλίσια, που δεν περίμεναν ποτέ όταν πήγαιναν να αγοράζουν σπίτι, ότι η φωτιά θα μπει στις, στις, στα σπίτια έτσι. Yeah. Δηλαδή, που δεν απει ότι υπάρχουν δέντρα κτλ. Είναι φοβερό. Ε, πάμε λίγο και για το θέμα της αξιολόγησης. Έχουμε Μούντις, έχουμε Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη αξιολόγηση είναι η μοναδική από τους πέντε οίκους που δεν μας έχει αναβαθμίσει. Θα την πάρουμε να αναβάθμιση τώρα, λες. Θα την πάρουμε την αναβάθμιση. Θα την πάρουμε ναι. γιατί οι άλλοι τέσσερι οίκοι μας έχουν αναβαθμίσει. Νομίζω ότι έχει μείνει η Moody's. Καλά, Αλλά ναι. η Moody's είναι και πιο αυστηρή παραδοσιακά. Καλά, ναι. Αυτοί μας ταλαιπώρησαν γενικώ μας. Ναι. Έχουν πει... Ε, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να ανεβάσει ταχύτητες, ότι Πρέπει να εμφανίσει ένα νέο αφήγημα η οικονομία αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ νομίζω ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται ακόμη και στο 2% που για μένα θα είναι χαμηλότερη φέτο. Πρέπει να ήταν 2% συν-επιπλέον την ανάπτυξη. Ευρώς. Δηλαδή να μην μείνουμε στο 2%. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη ουσιαστικά αν βγάλουμε. Οφείλεται στον τουρισμό. Ξεκάθαρα. Ναι. Στον υπερτουρισμό που υπάρχει. Okay. Και οφείλεται και στα ακίνητα. Okay. Οι επενδύσει που γίνονται από του ξένου στα ακίνητα και το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο μου το αγοράζει ο Κινέζος ή ο Αμερικάνος, πάω αγοράζω κάτι άλλο και υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα, είναι αυτά που τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία. Αλλά και το μοντέλο που χρεοκοπήσαμε το 9 αυτό με το τα μοντέλο... Brothers. Αυτό το μοντέλο οδηγεί κατευθείαν στη χρεοκοπία. Άμα ναι. σταματήσει λίγο ο τουρισμός, γίνει μια κρίση έξω, ναι. ε, μειωθούν ήδη φέτος, ναι. με πιο πολλούς τουρίστες, με, λιγότερα, με λιγότερη κατανάλωση κατά κεφαλή. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτό το μοντέλο συνεχιστεί, είναι φανερό ότι σε μία ανάποδη τη παγκόσμια οικονομία, που θα γίνει κάθε 10 χρόνια, γίνεται μία ανάποδη. Ε, ναι, ε, ε, αυτό Και θα οδηγηθούμε πάλι σε καταστάσει χρεοκοπία. Η πτώση 14% των άμεσων ξένων επενδύσεων που έδωσε η Τράπεζα τη Ελλάδα, πώ το ακούσει. έχει άμεση σχέση για τα πιο πολύ ήταν για τα ακίνητα. Αυτό. Από εκεί είναι. έχει παγώσει. Ε. Γιατί παραγωγικέ επενδύσει τώρα, μεγάλε επενδύσει. Δεν γίνονται, κακά τα Δηλαδή, αν εξαιρέσει τα χά που είπε η Microsoft θα κάνει εδώ πέρα και τα λοιπά, η Google, δεν βλέπουμε δηλαδή ότι εργοστάσια να δημιουργούνται καινούρια. Υπάρχει ένα θέμα. Μεγάλο θέμα υπάρχει, έχει. όχι απλά θέμα. Θέλει άλλο παραγωγικό μοντέλο, mm -hmm. το οποίο δεν μπορεί να το κάνει μια κυβέρνηση αυτό το μοντέλο. Θα πρέπει να γίνει διακομματική συμφωνία yeah. για αυτό το μοντέλο. Σε αυτή τη χώρα που ο διχασμό είναι στο DNA μα, εδώ δεν κάθονται να συζητήσουν για απλά πράγματα. Πόσο μάλλον αυτό που λε για να. Μάλιστα. Να κλείσουμε το χρηματιστήριο το ελληνικό, πώ το βλέπει, κρατιέται. Κρατιέται το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν έχει τζίρο όμω. Mm. Και αν τζίρο, δεν μπορεί ούτε να ανέβει ούτε να πέσει. Το ότι δεν μα ανέβασαν σε watch list η MSCI, βέβαια μα πήγε ο SP. Τώρα περιμένουμε Future RUSSELL, 19 Αυγούστου. Έχει και το stocks που θα σου κάνει... Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο: να μπει σε στη λίστα όριμο των αγορών και να μπει σε όριμη αγορά. Mm. Αλλά πρέπει να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Yeah. Τα οποία περνάει ο καιρό και δεν τα φτιάχνουν. Δηλαδή yeah. τα παρα... δεν, πει, αυτός, δεν υπάρχουν παράγοντα. Το έχουμε πει αυτό που δεν υπάρχουν παράγωγα. Η λειτουργία τη αγορά παραγώγων είναι αστεία. Χωρί αγορά παραγώγων καλή, δεν έρχονται οι ξένοι. Έτσι ξεκινάμε από το από την αλφαβήτα.